Παναγιώτη. Αναμένουμε. Μέχρι να πριν, λίγο πριν να συνδεθούμε, είχα στο νου μου έτσι για ευχές, προσωπικά να ευχηθώ να ξυπνήσουμε λιγάκι και να καταλάβουμε ότι και αυτό που βιώνουμε είναι μιας περίεργης, πονηρής και πιο κρυφής μορφής κατοχής. Και καλό θα ήταν να παραδειγματιστούμε από τους παππούδες μας και να αρχίσουμε και εμείς σιγά σιγά από το σαλόνι μας να ξεκινήσει μια μικρή εστία αντίστασης. Μια μορφή επανάστασης. Και επειδή ο πόλεμος και η κατοχή έχει αλλάξει μορφή πια και ο εχθρός μπαίνει με την άδειά μας στο σαλόνι μας και μας δηλητηριάζει τους γονείς και τα παιδιά μας μέσω της τηλεόρασης, μια μορφή αντίσταση θα ήταν να το κλείσουμε το ρημάδι και να, νομίζω το ανέφερε κάποιος πριν από τους εκλεκτούς σας καλεσμένους, και να αφήσουμε την ενημέρωσή μας σε εμάς, στα χέρια μας, όχι στα τουρκοκάναλα, όχι στους Τούρκους πλέον που επισήμως γίνονται μέτοχοι σε κανάλια, όχι σε αυτούς που προσπαθούν να μας κοιμήσουν, όχι σε αυτούς που προσπαθούν να μας τρομάξουν. Αυτή ήταν αρχικά η ευχή μου, να εμπιστευτούμε ανθρώπους δικούς μας που όσα μέσα μπορούν αφιερώνουν μεγάλο κομμάτι του χρόνου τους, με λαμπρό παράδειγμα και εσύ Θόδωρε, αλλά και άλλοι φίλοι που κάνουν την προσπάθειά τους. Βλέπω και τώρα τελευταία έχει δραστηριοποιηθεί πολύ και ο Στέφανος Καραβίδας, το οποίο μπορώ να τον ακούω το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν ξέρω. Να εμπιστευτούμε σε εκείνους, σε κάποιους άλλους ανθρώπους να μας ενημερώσουν, να μας πούνε κάποια γνώμη, κάποια άποψη για τη ζωή. Παρά από αυτά τα σούργελα, τα πολύχρωμα σούργελα που κάθε μέρα μπαίνουν σε σαλόνια μας. Αλλά λίγο πριν άκουσα ένα καλεσμένο σας στην ευχή του, είπε ότι θέλουμε περισσότερο ρεαλιστές. Επειδή με τις άποψεις ότι πλέον στην εποχή μας ο ρεαλισμός έχει γίνει η μάσκα του φόβου, εγώ να ευχηθώ λιγότερους ρεαλιστές και περισσότερους ανθρώπους με φλόγα στην ψυχή και περισσότερους τρελούς για να κάνουμε αυτό το επόμενο βήμα από το πρώτο που ξεκινήσαν οι παππούδες μας. Νησάφι με το ρεαλισμό, νησάφι με τα θα τα βρούμε, όχι, δεν έχουμε να βρούμε με τον εχθρό τίποτα. Έτσι. Αυτό ήθελα. Και μια σημείωση. Δεν ξέρω, προσπαθώ να το επιβεβαιώσω ότι αύριο στην παρέλαση της Αθήνας θα εμφανιστούν και πολίτες της Ουκρανίας με σημαίες της Ουκρανίας να διαδηλώσουν τον πόλεμο. Δεν είναι αντιπολεμική συναυλία. Είναι παρέλαση για να τιμήσουμε το αίμα των προγόνων μας. Δεν είναι τσίρκο να μαζευτούν οι φιλόζωοι και αυτά να πούν μπράβο τους Ουκρανούς που αντιστέκονται, και εμείς αύριο ημέρα για να τιμήσουμε τους δικούς μας παππούδες που αντισταθήκαν. Θα είναι μεγάλο λάθος να γίνει κάτι τέτοιο. Προσπαθώ να το επιβεβαιώσω ότι σε δύο site το έχω βρει που δεν είναι και τα πλέον αξιόπιστα, η αλήθεια είναι. Ελπίζω να διαψευτούν αύριο και να το δούμε. Αυτά από μένα. Sorry που τη σήκωσα λίγο τόνους, αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Έπρεπε, γιατί είναι και 12 παρά η ώρα. 3 λεπτά πριν τις 12. Τον αγαπημένο ήρωα δεν μας είπες. Τον ξέρετε, παιδιά. Παπαφλέσσας. Παπαφλέσσας και Παπαφλέσσας, ναι, πρωί, μεσημέρι, βράδυς. Και δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος δεν με συγκίνει. Καλά και ο Παλαιολόγος, αλλά από την εποχή αυτή είναι ο Παπαφλέσσας. Μόνο τα καλά και τα κακά του. Είναι άνθρωπος που απέδειξε στο τέλος ότι αυτό που είχε μέσα το πίστευε και αυτό που είχε μέσα του ήταν η πατρίδα.